Πήρε ο Ευάγγελο Μπουρνού στο Δήμαρχο Ραφίνα Πικερμίου, που τον έχουμε κοντά μας και ο ίδιος ήταν φυσικά από την πρώτη στιγμή κοντά στους κατοίκους, στον οικισμό εκεί στη Διόνη. Προσπάθησε ο ίδιος να κατευθύνει και να βοηθήσει και να δώσει την δική του, γνωρίζοντας την περιοχή, δικές του πληροφορίες για το πού να επιχειρήσουν τα πυροσβεστικά. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπουρνού. Καλό μεσημέρι, καλή δύναμη. Εσείς καλή δύναμη. Θα πω ότι δεν είναι ώρα για να αποδοθούν ευθύνες και να αναζητήσουμε το τι έγινε και το αν υπήρξε καλός συντονισμός και αν δεν υπήρξε καλός συντονισμός και τι σχέδιο είχαν από την πλευρά της πολιτικής προστασίας του Υπουργείου του Μέγαρου Μαξίμου ή της πυροσβεστικής. Θέλω να μας πείτε εσείς την προσωπική σας εικόνα που έχετε. Γιατί νωρίτερα εδώ ο συνάδελφος ο Πέτρος Κουσουλός, που είναι κάτοικος της περιοχής εκεί στον Τράφη και ο ίδιος περπάτησε αρκετές ώρες χθες για να δει ποια είναι η εικόνα μέσα στις εστίες, στα πύρινα μέτωπα, μας είπε ότι δεν ερχόταν κανένα πυροσβεστικό το βράδυ, τις δύσκολες ώρες. Ήταν παρατεταγμένα κάτω σε κεντρικό δρόμο και η απάντηση ήταν στους κατοίκους πως δεν έχουν εντολή για να επιχειρήσουν τα πυροσβεστικά. Και όταν ένα πυροσβεστικό πλησίασε για να επιχειρήσει, θυμήθηκε ο υπεύθυνος πως δεν έχει νερό στη δεξαμενή του. Σας τα είπα όλα μαζί τώρα, αλλά θα ήθελα να μας απαντήσετε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι εμείς σαν Δήμος έχουμε ένα σύστημα ίδρυσης που λειτουργεί χωρίς ρεύμα, άρα οι κρουνοί μας είχαν πάντα νερό, όποιος ήθελε να πληρώσει το όχημά του μπορούσε να το πληρώσει με νερό να επιχειρήσει. Ναι. Ακόμα και χωρίς ρεύμα λειτουργούν βαροκεντρικά. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι το βράδυ, μάλλον καταρχάς και το απόγευμα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, δεν είχαμε τέτοια ανάπτυξη δυνάμεων όπως σήμερα το πρωί, που θέσαμε σε έλεγχο τη φωτιά στον οικισμό της Διόνης που μπήκε μέσα και αρχικά με ενίσχυση επίγειο δυνάμεων, δεύτερο με πεζοπόρα τμήματα και τρίτο και τελευταίο με εναέρια μέσα και ελικόπτερα Έριξον σε τρίτο στάδιο, καταφέραμε να την περιορίσουμε για να μην κάψει έναν οικισμό πιο βαριά από ό,τι θα έκαιγε το Τράφι. Χθες το βράδυ η φωτιά προχώρησε και περπάτησε κάθε υπόπεδο του γραφείου. Όταν έφτασε η νύχτα δεν είχαμε καταφέρει να περιορίσουμε τη φωτιά. Αυτό συνέβη και γιατί τα αεροπλάνα χθες με το δυνατό αέρα Δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, λογικό, αλλά οι επίγειες δυνάμεις στα πυροσβεστικά γιατί δεν κινήθηκαν πιο γρήγορα? Δηλαδή αυτό είναι ένα ερώτημα που το έχουν και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς. Σήμερα το πρωί με χαμηλή βλάστηση στην περίμετρο του οικισμού της Διόνης είχαμε παρατάξει δυνάμεις και η φωτιά ενώ είχε χαμηλή βλάστηση, δεν είχε ψηλά βέντα. Ναι. Το προβλησμό του αέρα και τη δύναμή του και κάτι ρηπές που είναι 100 χιλιόμετρα την ώρα μας προσπέρναγε και βρισκόταν πίσω μας. Ζητήσαμε ενισχύσεις, καταφέραμε να τη βγάλουμε απ' έξω. Ζητήσαμε πεζοπόρα τμήματα να μπουν, να τη σκαλίζουν, να μπορεί να ζωπηρωθεί. Στο τέλος φτάσαμε στα αέρια μέσα. Δεν είναι εύκολο με τα επίγεια τμήματα με τέτοιες ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που το βράδυ δεν έπεσε ο άνεμος, έτσι η ένταση του ανέμου, να περιοριστεί. Το βράδυ είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να περιοριστεί η φωτιά όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το βοηθούν. Επομένως, το ότι ξέφυγε ήταν ένα στοίχημα που μάλλον το χάσαμε από αδυναμία. Έπρεπε να είχαν πολύ πολλαπλάσιες δυνάμεις και πιθανώς να μην υπήρχαν. Σήμερα πραγματικά έγινε πολύ καλή δουλειά, αλλά είχε ήδη καεί ο οικισμός του γραφείου, είχε προχωρήσει η φωτιά προς την Ανθούσα, προς το Γέρακα. Γίναν μεγάλες καταστροφές πραγματικά. Και στους γειτονικούς δήμους, πλέον του δικού μου και μπορεί και μεγαλύτερες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αλλά η φωτιά πολύ δύσκολα σταματιέται αν δεν έχεις δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες ώστε να θωρακίζεις τους οικισμούς και να μπορέσεις να τους σταματήσεις πριν μπουν. Τώρα βάζετε ένα μεγάλο θέμα, τις αντιπυρικές ζώνες, κύριε Μπουρνούς, που το συζητάμε κάθε καλοκαίρι. Πρέπει να δείξουμε άλλη στιγμή αυτό το πράγμα, γιατί τώρα είναι ώρα για άλλα πράγματα. Τώρα δεν είναι η ώρα, φυσικά. Το είπα από την αρχή ότι δεν είναι ώρα να αναζητήσουμε ευθύνες, ούτε να υπάρξει κάποιο κατηγορητήριο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, είτε να αφορά την αυτοδιοίκηση, είτε να αφορά το Υπουργείο το αρμόδιο, είτε να αφορά την κυβέρνηση. Δεν είναι ώρα για να αποδοθούν ευθύνες. Είναι το κάδρο τους πολίτες, έτσι. Δεν είναι κανένας άμπειρος ευθυνών σε αυτή την ιστορία. Έτσι. Γιατί και οι πολίτες έχουν τις ατομικές ευθύνες που επιβάλλει ο νόμος και δεν τις τηρούν.
Ναι, αυτό είναι τώρα ένα άλλο θέμα όσον αφορά τον καθαρισμό των κήπων της κάθε έκτασης όπου είναι σε τέτοιες περιοχές δασικές του οικόπεδου. Είναι προσωπική ευθύνη του ιδιοκτήτη, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά ξέρετε πολύ καλά η απάντηση από την πλευρά των σε οποιαδήποτε περιοχή, δεν θα πω στις δικές σας περιοχές, των κατοίκων είναι ότι τα μαζεύουμε εμείς με δικό μας κόστος φυσικά του ιδιοκτήτη, αλλά μετά υπάρχει μια δυσκολία και το ξέρετε να έρθει ο Δήμος να περισυνεσυλλέξει την υποχρέωση του Δήμου. Ενημερώνει το Δήμο και ο Δήμος δηλώνει τη διαθεσιμότητά του. Αν δεν τη δηλώσει τη διαθεσιμότητά του, οφείλει ο ιδιοκτήτης να πάρει ιδιώτη εργολάβο και να τα εναποθέσει σε αδειοδοτημένο χώρο. Και εμείς μάλιστα για να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία είχαμε πει δωρεάν ο ιδιώτης θα τα εναποθέτει στο δικό μας αδειοδοτημένο χώρο, γιατί είχαμε αδειοδοτημένο χώρο που επεξεργαζόμαστε όλα τα υπολείμματα. Αλλά όταν πολλές φορές ο ιδιοκτήτης καλεί τη θέληση, συμπληρώνει κάποιον που ασχολείται με την κυπουρική του κήπου του, τον πληρώνει και για το πέταγμα και τα πηγαίνει αυτός 2-3 τετράγωνα παρακάτω και τα πετάει, έχουμε και τέτοιες συμπεριφορές. Δεν πρέπει να τις βγάζουμε. Δεν μιλάω για αυτόν ο οποίος τα πετάει χωρίς να θέλει να πληρώσει. Υπάρχει και αυτός ο οποίος τα βγάζει και ειδοποιεί τη στιγμή που τα βγάζει, οπότε δεν μπορεί ο προγραμματισμός να είναι την επόμενη μέρα, αντιλαμβάνεστε. Σπάνιοι άνθρωποι ειδοποιούν και λένε ότι ξέρετε θα καθαρίσω το οικόπεδό μου την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε να προγραμματίσετε, σας βγαίνει το πρόγραμμα να τα πάρετε. Ούτε είμαστε κάθε μέρα σε κάθε οικισμό. Δηλαδή καθαρίζει μια περιοχή την επόμενη μέρα, όλος καθαρίζει το οικόπεδο και το βγάζει, έχουμε τόσους οικισμούς, έχουμε 42.000 στρέμματα. Εκεί τώρα είναι μια άλλη κουβέντα που αφορά καθαρά την αυτοδιοίκηση, κύριε Μπουρνούς, κατά πόσο το προσωπικό που έχετε για αυτή τη δουλειά επαρκεί, έτσι, και τα μέσα που έχετε και οι δυνάμεις που έχετε για να προετοιμάσετε να καθαριστούν όλες αυτές οι εκτάσεις, αυτά τα οικόπεδα τα που έχουν ιδιώτες, για να μην φτάσουμε στην κατάσταση που είδαμε χθες. Λοιπόν, έχουμε πολλή δουλειά και έχουμε δρόμο να κάνουμε τέτοιες ειδήσεις. Έχουμε πολλή δουλειά πρώτα απ' όλα για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έχετε καταμετρήσει μέχρι στιγμής τον οικισμό σας, περίπου έχει 2.500 κατοίκους, μόνιμους κατοίκους, αν δεν κάνω λάθος, σε περιοχή ο οικισμός ο δικός σας. Ο οικισμός Διώνης, με συγχωρείτε, της Διώνης. Έχετε, που υπήρχε και το πρόβλημα, έχετε εικόνα για το πόσες κατοικίες έχουν καταστραφεί μέχρι στιγμής? Ο οικισμό της Διώνης δεν έχει καταστραφεί. Δεν έχει. Αλλά στον οικισμό Τραφείο έχουν καταστραφεί. Υπολογίζω 10 και μπορεί να και παραπάνω, γιατί δεν πιθανώς να μου έχει διαφύγει δευτερογενώς να έχει καεί μία από καμία ανάφλεξη, η οποία δεν ήμουν μπροστά να τη δω. Επομένως έχουμε να κάνουμε ένα τεράστιο έργο. Προέχει αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μην σου πει για κάπου να τους φιλοξενήσουμε, προέχει να εξασφαλίσουμε για τα πρώτα έξοδά τους, γιατί πολλοί από αυτούς φύγανε μόνο με τα ρούχα τους. Προέχει να λύσουμε επομένως κάποια ζητήματα, ώστε να αρχίσει να μπει σε μια κανονικότητα υποτυπώδη η ζωή του, γιατί ξαφνικά βρεθήκαν στον δρόμο. Βέβαια. Και έχουμε αρκετό χρόνο να δρομολογήσουμε τα επόμενα. Τώρα προέχουν οι άνθρωποι. Πολύ καλά λέτε. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μπουρνούς, Δήμαρχε, για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή δύναμη. Είμαστε καλά. Γεια σας.